Αλλιώς εγώ η ίδια η μάνα θα βάψω τα χέρια μου με αίμα. Κρατώντας την φωτογραφία του 18χρονου Ρωμά Χρήστου, η μάνα του φωνάζει για δικαιοσύνη. Έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την οικογένεια του Χρήστου που σκοτώθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο από πυρά 63χρονου στην Πιπερίτσα Μεσσηνίας, όταν είχε εισέλθει σε χώρο ιδιοκτησίας του τελευταίου. Δεν πήρα δικαίωση για το Χριστάκι μου. Του βάνανε μόνο για το φωνιά 7 χρόνια. Και είπανε οι ένορκοι, καλά του κάνανε. Εγώ θέλω ξανά να γίνει η δίκη του Χριστάκη μου. Ποιος κώδικας είναι αυτό που γράφεται, που τον βρήκανε το κώδικα 7 για 7 χρόνια τον εγκληματία. Και το άλλο, ο Γκούλιαρης, ο δεύτερος φωνιάς, δεύτερος όπλο, που χτύπησε το παιδί, τον έχουν έξω. Οι ομόφυλοι του 18χρονου διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Γηθίου, το οποίο επέβαλε ποινή κάθειρξης 7 ετών στον 63χρονο, μετατρέποντας την ποινή σε μη σκοπούμενη θανατηφόρα σωματική βλάβη. Τον εκατεβάζουνε στα 7 χρόνια. Άρες είναι πουλημένοι. Πήρανε λεφτά για να τον εκατεβάσουνε τόσο πολύ. Άρες οι τέσσερις ενορκοί με στέλνει και λέει, πάρτε εσύ το νόμο στα χέρια σου. Θέλω ξανά να γίνει η δίκη του Χριστάκη μου, αλλιώς δεν θα σταματήσω. Θέλω δικαίωση για το παιδί μου. Σκοτώνουν οι δολοφόνοι και τους βγάζουν έξω. Πού είναι ο νόμος, πού είναι ο νόμος. Σκοτώσανε και τον βγάνανε έξω. Θέλω δικαιοσύνη ξανά για το Χριστάκη μου. Σε κλιμακωτές διαμαρτυρίες θα προχωρήσουν οι συγγενείς και οι φίλοι του 18χρονου Ρωμά. Και δεν θα σταματήσουν, όπως αναφέρουν, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον χαμό του Χρήστου.